Γεια σου και χαρά σου. Είμαι εγώ. Σήμερα θα δούμε δύο mini παιχνίδια που είναι εμπνευσμένα από το Poppy Playtime και Garten of Banban. Καλώς ήρθατε στο χαρούμενο μέρος. Δεν μου φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενο. Μου φαίνεται μου λες ψέματα. Και βρισκόμαστε εδώ πέρα. Το χοντόκ αυτό είναι πολύ μπερδεμένο. Όπως και εγώ. Βρίσκουμε πάλι σε ένα μέρος που έχει να κάνει με νηπιαγωγείο, με παιδική χαρά, με μασκότ και θα με κυνηγάνε πράγματα. Τι πιο σύνηθες να συμβεί. Έχουμε κάτι εδώ πέρα μέσα. Και άλλη μεγάλη διάδρομη με δύο μεγάλα τρομακτικά αρκούδια. Δεν πιστεύω να ζωντανέψουν έτσι. Προτού όμως σας ελέγξω εσάς. Νοκ. Α, ώστε άνοιξε. Και βλέπω τα σκαλιά προς τη μαύρη άβυσσο. Όχι, ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Νόμιζα ότι αυτό ήταν σκιά και κάτι ερχόταν πάνω μου. Σταμάτα να είσαι υπερβολικός. Μη τυχόν. Έτσι. Μην ξυπνήσεις και με δαγκώσεις το πισινό. Ούτε εσύ. Μην κάνεις μια τεράστια καλίτσα και μου σπάσεις όλα μου τα κόκαλα. Ένα κουμπί. Το φτάνω, αλλά πόσο φαίνεται δεν δουλεύει. Οπότε ποια είναι η μόνη μας επιλογή? Προφανώς να κατέβουμε κάτω. Στο σκοτάδι. Κέτσαπ είναι, κέτσαπ. Κάποιος έφαγε μεγάλη ποσότητα και έβαλε πολύ κέτσαπ. Δούλευε. Ίσον, δεν θα σε φάω. Άμα με κυνηγήσει ένα τεράστιο hot dog, απλά εγκαταλείπω. Αλήθεια. Αχα, αυτό είναι ντοματοαράχνη. Έτσι μου φαίνεται. Και έλεγα δεν θα έχω ένα όπλο να χρησιμοποιήσω εδώ κάτω. Ιδού! Το πιο χαζό μαραφέτη που θα μπορούσα να βρω. Με αυτό σίγουρα... Θέλω να πω πως με αυτό σίγουρα μπορώ να κυνηγήσω τα τέρατα που είναι εδώ μέσα. Οπότε ας το δοκιμάσουμε. Τι στο καλό είναι αυτή η πράσινη γλυφή. Έχει μάτι τώρα τούμπα. Έκανε τούμπα. Σε πέτυχα 2-3 φορές. Ψάρα χέρια. Για έλα εδώ, είδες το όπλο μου. Και τρόμαξες. Βγες έξω αν σε βαστάει. Εδώ μέσα θα κρύβεσαι και θα με περιμένεις, τώρα. Τώρα θα σου έρθω. Κατσά. Ναι. Φως. Δεν θα μπω έτσι μέσα. Προφανώς θα μπω έτσι μέσα. Είμαι εγώ, Αντώνης. Ναι, τι άλλο να ζητούσε ένας gamer. Βάλε με εδώ πέρα να παίζω όλη μέρα στα arcade. Απλά χωρίς να ξυπνήσεις εσύ. Ένα πληκτρολόγιο που πρέπει να βάλω κωδικούς. 1, 2, 3. Α, εντάξει, νόμιζα ότι ήταν συνηθισμένος κωδικός που βάζουμε όλοι, αλλά τελικά δεν είναι. Πού θα βρω λοιπόν τους κωδικούς, φάντασμα? Μήπως το μέρος εδώ μέσα θα μου δώσει μια απάντηση? Κάποιος νευρίασε πολύ παίζοντας παιχνίδια εδώ μέσα. Μήπως εσύ ανοίγεις τώρα? Μήπως κάτι κρύβεται εδώ κάτω που έχασα? Μπορεί. Από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. 8, 6, 4, 2. Οκ, σε βρήκα καλή ταμπουρά. 8, 6, 4, 2. Παχτσά, τσούτσα. Αυτό το κλειδί είναι πιο μεγάλο από το... Θα το πάρω όμως. Κάπως θα το κουβαλεί. Αυτό ήταν πάντα εκεί πέρα. Κάτσε. Κινητός. Πα! Τσουζί. Έλα εδώ. Είσαι γρήγορη πράσινη χλαπάτσα. Αλλά όσο γρήγορος και να είσαι, δεν μπορείς να τα αρμέξεις αυτά. Ωραία. Έχουμε μπανάνες, έχουμε μανιτάρια, hot dog. Α, κολοκυθοαράχνη είσαι. Τώρα η αλήθεια είναι το κάνει πιο γλυκό επειδή δεν μου αρέσουν οι ντομάτες. Μάρα σε φίλης. Μπουμ. Α, εδώ είναι το μέρος της χλαπάτσας. Χλαπάτσα. Μπαίνω. Και συνεχίζει να είναι σκοτάδι. Αυτό δεν μ' αρέσει. Αυτή σίγουρα δεν είναι η πιο τρομακτική παιδική χαρά που έχω δει ποτέ. Έγκλεισε την πόρτα. Ναι, τώρα είμαι κλεισμένος εδώ μέσα. Ήταν ηλίθιο jumpster γιατί τρόμαξες. Βλάκα. Αν πιστεύεις ότι τρόμαξα από τα ένα τεράστιο like. Τι είναι αυτό το μαύρο σκότος? Α, είναι πόρτα. Μια τεράστια μεταλλική πόρτα. Ώστε έτσι. Αυτό θα κάνεις. Θα παίζεις με την ψυχική μου υγεία. Δεν σφάξανε. Για μένα. Θα βγω από εδώ μέσα ζωντανός για να το κρατήσω ως σουβενίρ. Τι καλός που είσαι. Ο Σλίμο θέλει να βάλει τα παιχνίδια του στο στόμα του. Ναι, πόσα είναι? Ένα εδώ. Πρέπει να βρω άλλα 3. Πού να τα βρω αυτά? Μη μου πεις. Μου έχεις αφήσει κι άλλα εδώ κάτω. Στην παιδική χαρά είναι κρυμμένα. Πού είναι? Α, όχι δικά του παιχνίδια μόνο. Γενικά παιχνίδια. Ωραία, πήρα μια καμιλοπάρδαλη, μια ζεύρα και έναν δεινόσταυρο. Σκάρα που παπά. Κι άλλες πόρτες. Ποιος το σχεδίασε όλο αυτό το πράγμα? Είναι πολύ ηλίθιο. Ορίστε. Παρακαλώ. Τον είδα ξεκάθαρα να στρίβει προς τα αριστερά. Εγώ ήμουν πολύ μακριά του. Αλλά θα μου πεις είναι μια πράσινη χλαπάτσα. Τα χέρια του φτάνουν πολύ μακριά για να σε πιάσουν. Κατσά. Κατσά. Τι θες? Απ' τη ζωή μου. Βλέπεις ότι εδώ πέρα είναι κλειστή η πόρτα. Οπότε κάθομαι εδώ, πατάω και τρέχω. Α, δούλεψε. Πα! Οκ, περπατάς πολύ περίεργα. Στο έχουν ξαναπεί αυτό. Ναι, πα, φύγε. Δεν παθαίνει τίποτα η χλαπάτσα. Τι κάνω εδώ? Τρέχα. Πώς δεν με πιάσε? Δες πόσο κοντά μου είναι, ωραία. Κοίτα μπροστά σου και μην κοιτάς πίσω. Δεν μπορώ, πάντα κοιτάω πίσω, εντάξει, αγχώνομαι όταν με κυνηγάνε. Συγγνώμη κιόλας. Παπ! Άστο, Αντώνη. Πάμε! Κι άλλο. Ωραία. Αου, άστο. Παπ! Είναι πολύ κοντά μου, Εδώ. Το πέτυχα και δεν τα πέτυχα. Ωραία, το τελευταίο μου φαίνεται να είναι αυτό. Όχι, λίγο πιο. Ναι. Εδώ. Τι έγινε? Ήσουν τόσο αργός που έμεινες πίσω. Συνεχίζω να είμαι ο γρηγορότερος όταν με κυνηγάνε τέτοιου είδους μασκότ. Τι ήταν αυτό που άκουσα? Και έτσι τελειώνει και θα μου γράψει συνεχίζεται. Ναι. Πάλι καλά δεν γράφει συνεχίζεται. Θα το βάλω ένα 4,8 στα 10. Πλάκα δεν είχε. Το δεύτερο παιχνίδι είναι ακόμα ένας χαρουμενότοπος. Για να δούμε. Θα είσαι καλύτερο από το προηγούμενο. Πιο σκοτεινό κλίμα. Μ' αρέσει δεν μ' αρέσει. Θέλω κι όμως μια φορά να δω σε κανένα παιδότοπο ή κανένα νηπιαγωγείο και να μην είναι καταληλημένο. Ή να υπάρχουν μασκότ παντού που να θέλουν να σε φάνε, έτσι. Χρειαζόμαστε κάρτα. Ναι. Πού θες να το βρω μέσα σε αυτό εδώ πέρα το σκότος? Άμα χακάρω όλο το μέρος χρησιμοποιώντας το λάπτοπ. Δεν δουλεύει. Εδώ ήσουν κρυμμένο πουλάκι μου. Σε τσάκωσα. Κατσά. Μα βέβαια. Σκοτεινή τρομακτή διάδρομη. Τι πρωτότυπο. Κατσά. Άνοιξε. Εδώ πέρα λέει διπνίζουμε. Με τι πράγμα θα διπνίσουμε? Έχει φαγητό ή θα διπνίσετε με μένα? Άμα είναι με μένα να την κάνω, δεν θέλω. Ένα καπέλο. Να το κλέψω. Είναι κολλημένο με μια πάρα πολύ δυνατή κόλλα. Ώστε αυτό το μέρος άνοιξε για να μην έχει τίποτα εδώ μέσα. Κατάλαβα καλά. Εδώ πέρα τι έχουμε? Τζα. Είναι κανείς εδώ? Τι περίμενα κι εγώ? Να βρω κάποιον? Καρτούλα. Βεβαίως. Τι βλέπω εδώ πέρα μέσα στις κούτες? Μπλουζάκι μπαν μίστρα ντουόν. Που μπορείς να το βρεις πατώντας στο πρώτο link στην περιγραφή στο creator shop.gr. Πάνε γρήγορα και κάνε το μπλουζάκι δικό σου προτού εξαντληθεί. Και μετά κλαις που δεν θα έχεις. Με αυτά και με αυτά τώρα πάμε εδώ πέρα. Που εδώ πέρα προτίθεται παίζουν τα παιδάκια. Με τι να παίξουν? Τις καρέκλες δεν έχει μείνει και κάτι όρθιο. Τους βάζετε μπροστά στις οθόνες να βλέπουνε. Ποιος είναι αυτός ο βλάκας? Γιατί λέει Mr. Αντουάν? Dislike. Κάντε σίγουρα ένα τεράστιο dislike στον Αντουάν. Και σιγουρότατα μην βαρέσετε εγγραφή σε αυτόν εδώ πέρα. Πολύ ήσυχα τα πράγματα. Θα γίνει κάτι ή θα ανοίγω μόνο πόρτες? Να τη μασκότ. Φτάσαμε. Λόνκι πίνκι. Γεια σου μικρέ. Εγώ μένω στο δάσος και βοηθάω τα ζώα. Τα βοηθάω στρογοντάς τα να φανταστώ. Γιατί όλοι εδώ πέρα μέσα θέλουν κάτι να φάνε. Οι άταχτοι μπλε λένε. Η μαμά μας έλεγε ότι ήμασταν κακά. Οπότε αρχίσαμε να κάνουμε τα πάντα για τα ζώα στο δάσος. Να βοηθήσεις και εσύ τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Σωστό μήνυμα περνάτε, αλλά με αγχώνετε λίγο που είστε τρεις. Θα δω τι έχει πίσω από αυτή την πόρτα. Σκοτάδι. Κι άλλο σκοτάδι. Περισσότερο σκοτάδι. Και κούτες. Και ράφια. Και lockers. Και λάπτοπ. Και καρέκλες. Και κάτι χαρτιά που. Ξέρετε, μην γράφετε εκθέσεις. Δεν θα κάτσω να τα διαβάσω, εντάξει. Άμα δεν έρθει ένα τέρας να το φέρει στη μούρη, δεν κάθομαι. Κάνα διακόπτη για φως έχουμε να πάρω το λάπτοπ να φωτίζω λίγο εκεί πέρα μέσα την κατάσταση, Ναι. Και αυτό κολλημένο με κόλλα είναι. Όποιος είναι εκεί μέσα, μήπως θέλει να σου φτιάξω ένα καφέ? Τι θες, γαλλικό, ελληνικό? Τι θες να σου φτιάξω? Ναι, βλέπω κάτι γλίτσες και πράγματα στο σκότος να κουνιούνται. Αυτή είναι! Τι κάνετε εδώ πέρα πάνω? Το νέο σας χορευτικό? Να έρθω κι εγώ μαζί σας? Είστε καλά? Κολλήσατε? Τι περίμενα, να ήταν φιλικά? Όχι βέβαια. Εδώ, εσύ είσαι απλά μια γλίτσα. Ωραία. Πάω από εδώ. Γιατί κουτσένετε, ρε? Ποιος σας άπησε έτσι το ξύλο και κουτσένετε? Ωραία. Πάω από εδώ. Από εδώ. Καθίστε εκεί πέρα. Μπράβο, μικρέ, κάνα τους. Όχι, πάνω από εδώ. Όχι! Ω, καρτούλα. Φέρ την εδώ. Εντάξει. Κάπως τη γλίτωσα. Παραλίγο. Να με φάνε. Α, δεν τελειώνει εδώ πέρα. Είμαι στα μισά. Εσύ εκεί πέρα, φίλτατε. Θες να κουνηθείς λίγο. Ναι, ξέρω ότι δυσκολεύεσαι επειδή κουτσένεις, αλλά προς τα αριστερά πάρτο. Ναι, εκεί που πηγαίνω μικρός. Ξέρει. Εγώ πρέπει τώρα να έρθω εδώ πέρα και να πάω προς τα δεξιά. Οπότε, κάνε μου τη χάρη. Έλα, έλα τώρα. Ή μήπως πάω από εδώ. Όχι! Από εκεί πρέπει να πάω. Πίσω πίσω. Είμαι στο τσακ να πέσω κάτω. Άντε τελειώνετε εσείς οι δύο. Το φανάρι πράσινο είναι να περάσω. 3 hours later. Ναι! Τερμάτισα τον Garten of Banban 666. Και αυτή είναι ακόμα εδώ. Ξέρεις τι, arrivederci. Πάω από εδώ, πάω από εδώ, πάω από εδώ. Και άντε γεια που σας περίμενα όλον αυτόν τον καιρό. Αναθεματισμένη. Όχι, όχι, όχι. Είμαι πιο ασφαλής σε αυτό το δωμάτιο με αυτούς τους κυκλοπές. Εδώ. Ξέρω εγώ, μήπως σου φαίνεται σαν διάδρομος που θα σου πεταχτεί κάτι πολύ γρήγορο και θα τρομάξεις. Δεν νομίζω. Αυτό πάνω το ελέγξω, να το σιγουρέψουμε. Γιατί η περιέργεια σκότωσε την γάτα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Αυγά θα κολαφθούν και τι θα βγουν από μέσα. Δεν θέλω να μάθω ένα. Αφηγώ. Τι είναι αυτά? Ό,τι και να είναι. Α! Ευχαριστώ, κατσά. Ωπα ρε, τι λες? Αυτό είναι το πιο ικανοποιητικό όπλο που έχω δει ποτέ. Καλά, δεν ξεπερνάει το που του πόρτα. Καλά. Τι κάνω με αυτό? Α, αυτό είναι γυαλί. Πάλι καλά. Αλλιώς τα είχα ήδη πεθάνει, έτσι. Κατσά. Ωραία. Σημαδεύεσαι. Ψηλά τα χέρια και κάτω τα σόβρακα. Α. Κάτω τα χέρια και ψηλά τα βρακιά. Τι θα γίνει? Πόσες πόρτες ακόμα θα ανοίξω μέχρι να πεταχτεί κάτι? Κάτω παντελόνι, ψηλά. Βρακί. Σοβαρά τώρα. Ψηλά μπανάνες, κάτω τα μήλα. Πόσες πόρτες? Κατσά, κατσά, κατσά. Α. Τι θα γίνει? Τι. Τι μαγικός χυμός είναι αυτός εδώ μέσα. Πίνετε. Δεν θα δοκιμάσω να σας πω την αλήθεια. Ψηλά. Ψηλά. Απλά ψηλά. Εντάξει. Ψηλά. Ωραία. Πλησιάζομαι κάπου. Αλλά γλιστράει το πάτωμα. Πρέπει να προσέχω γιατί αλλιώς θα πεθάνω μόνος μου. Θα ρωτήσουν πώς πέθανε αυτός. Τίποτα. Γλίστρισε, έπεσε και έσπασε το κεφάλι του. Μπαμ. Α, ναι. Βρες καινούργια κάρτα. Για να ανοίξεις κι άλλη πόρτα. Που μετά με αυτή την πόρτα που θα ανοίξεις, με την μπλε κάρτα που θα βρεις, θα ανοίξεις άλλη μια πόρτα. Δεν τέλειωσε η ατάκες. Αλήθεια. Έχει εκατομμύρια πόρτες. Ωραία. Κάπου εδώ πέρα μέσα είναι η κάρτα. Α, σε βρω. Οπα. Οπα. Πού είσαι? Πού? Νάτι. Εδώ είσαι. Τώρα είναι η στιγμή που ανοίγω αυτή την πόρτα και γίνεται κάτι ενδιαφέρον. Έτσι. Ναι, ναι. Πού είσαι, πού είσαι, βγες έξω. Έμπλεξα με χτραπόδια. Και να λέγω ότι δεν μου αρέσουν τα χταπόδια, θα έλεγα ψέματα. Η πηγή φως μου είναι οι φωσφοριζέ μου μπάλες. Ένα περίεργο δωμάτιο. Ο Μπόμπο πειρατής χρειάζεται τη βοήθειά σου. Θέλει να ψαρέψεις 3 κακά ψάρια. Άμα τα καταφέρεις, θα ανοίξει μπλε πόρτα. 3 κακά ψάρια. Και πού θα ξέρω εγώ ποια είναι τα κακά, ας πούμε? Α, εσύ. Πα! Εσύ δεν είσαι ψάρι. Εσύ είσαι ψάρι. Εσύ, έλα εδώ, εσύ. Πα, έλα. Εσύ ο κακός. Πέτυχε το. Πα! Άνοιξε μπλε πόρτα. Και που άνοιξε τι? Θα μου πεις, κάνε μια άλλη αποστολή για μένα. Μην εμφανιστεί τίποτα. Όχι. Κάτι έρχεται. Κάτι. Πού είσαι? Είσαι έξω. Είσαι έξω. Και έλα και με το πίσω μπάλες μου. Τελικά ήρθε. Να φάει τις. Το μόνο καλό πράγμα που είχε ήταν το όπλο. Και δεν μας άφησε καν να το χρησιμοποιήσουμε. Χειρότερο από το προηγούμενο. 3,3. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν και αν θέλετε να δούμε κι άλλα παρόμοια. Ένα τεράστιο like, subscribe αν είσαι καινούριος. Μην ξεχάσεις να τζιμπήσεις τον Banban t-shirt με το πρώτο link στην περιγραφή. Εδώ πέρα θα έχει περισσότερα horror βίντεο για να δεις. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Ciao, ciao, ciao.